Ένας φίλος ρωτάει αν θα τεθεί θέμα Μίτσελ σε περίπτωση ήττας του Ολυμπιακού στο ντέρμπι. Και... Θα απαντήσω εγώ. και τη γνώμη σου σχετικά με τον Ελαραμπή και την αφλογιστία του. Θα απαντήσω γρήγορα. Όχι άλλα αλλαγή προπονητή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για το θέμα του Μίτσελ. Εάν τεθεί θέμα, νομίζω ότι θα είναι λίγο άδικο να το θέσω έτσι. Γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος, ναι μεν, έχει προηγούμενη θητεία στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος πήρε μια ομάδα που είναι δική του ομάδα, την έφτιαξε ο ίδιος, την έκτισε ο ίδιος, οπότε να χρεωθεί και όλη αυτή την πορεία. Επειδή όμως ο Ολυμπιακός είναι, όπως είπαμε, σε μια μεταβατική περίοδο και είναι μια περίεργη χρονιά, ανάλογα και με την εικόνα και το σκορ και όλα αυτά, τα δεδομένα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Για τον Ελαραμπή. Για τον Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή σίγουρα δεν κάνει μια χρονιά όπως οι προηγούμενες, αλλά είναι ένας επιθετικός ο οποίος για μένα παραμένει ο πιο ποιοτικός επιθετικός του ρόστερ του Ολυμπιακού, και ας είναι ο Μπακαμπού σε τόσο καλή κατάσταση γενικότερα και έχει βοηθήσει, για μένα παραμένει ο πιο ποιοτικός παίκτης και αυτό φαίνεται από το πόσο επιδραστικός είναι και στο δημιουργικό κομμάτι και στο ότι θα γυρίσει πίσω να μαρκάρει και στο ότι θα γυρίσει πίσω να διεκδικήσει μπάλες και στο πώς θα ανοίξει χώρους και σε όλα αυτά. Επίσης είναι άδικο λίγο με αφορμή και την Ευρώπη το λέω να πέσει όλο το ανάθεμα στον Αραμπή σε έναν όμιλο που ο Ολυμπιακός έβαλε 2 γκολ, το ένα ήταν αυτό γκολ και το άλλο ήταν το γκολ του Αραμπή. Οπότε είναι και λίγο άδικο να πέσει όλο το ανάθημα και γιατί να συζητάμε, λέω εγώ, για τον Αραμπή και γιατί να μην συζητάμε για τον Βίτζο, ο οποίος αποκτήθηκε για βασικός επιθετικός, έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες από κάθε άλλο παίχτη. Σε ένα ρόστερ που υπάρχει ο Ντελαφουέντε, π.χ., ο οποίος μετά το παιχνίδι με τον Βόλο εξαφανίστηκε αγωνιστικά και θα γυρίσει στη Μαρσέη. Που υπάρχει ο Μπόουλερ, για παράδειγμα, που δεν είχε παίξει καθόλου επί Μίτσελ και έπαιξε με την Αντ. Είναι λίγο άδικο το θεωρώ εγώ. Ο Βίτζο έχει πάρει τόσες ευκαιρίες, δεν έχει σκοράρει ακόμα. Έχει μία assist στο μάτς με τον Ιωνικό, την assist που έδωσε στον Μπιέλ. Εντάξει, το θέμα με τον Ελαραμπή όμως είναι ότι είναι γνωστός στον κόσμο. Ναι. Ξέραν τι μπορεί να περιμένουν από αυτόν. Και το ντεφορμάρισμά του ίσως και εσύ είναι διαφορετικά το κρίνεις. Ένα παίχτη που τον ξέρεις, έχει προσφέρει, ξέρεις τι μπορεί να κάνει στο επιθετικό κομμάτι. Και διαφορετικά κάποιον που έρχεται και για τον Α ή τον Β λόγο μπορεί να μην κουμπώσει. Γιατί είδαμε και περιπτώσεις, ας πούμε, όπως του Ζίγκερ Νάγκελ, ο οποίος ήρθε, δεν έπιασε, έφυγε και τα πάει περίφημα. Δηλαδή παίζουν πολλές συγκυρίες ρόλο στο ότι ειδικά σε μια ομάδα που είναι σε τόσο μεταβατικό στάδιο και συνεχώς αλλάζει. Συμφωνώ απόλυτα. Ο πύχης για ένα παίχτη από το σαν τον Ελαραμπή είναι πάντα ψηλά και οι απαιτήσεις είναι πολλές, εννοείται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ελαραμπή έχει μπει ουσιαστικά σε μια διαδικασία που είναι 35 χρονών. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν προσπαθεί, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υδρώνει. Και σε μια ομάδα η οποία πήρε και άλλους επιθετικούς φέτος. Οπότε αλλάξανε και τα δεδομένα, άλλαξε η κατάσταση, αλλάξανε και οι χρόνοι του. Έχει και έναν τραυματισμό. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Αλλά ναι, συμφωνώ ότι ο Ελαραμπή φέτος δεν κάνει τη χρονιά που βλέπαμε σε άλλες αγωνιστικές περιόδους. Ρωτάει ένας φίλος με ποια λογική πήρε χρόνο συμμετοχή στο μάτς με την Αντ, είναι ο κομβικός παίκτης για το ντέρμπι. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, ότι αυτό μας δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα ξεκινήσει ή ότι ήθελε να του δώσει αγωνιστικά λεπτά ο προπονητής? Εγώ νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Γιατί ο ίδιος ο προπονητής είπε μετά ότι ουσιαστικά και τον Ελαραμπή και τον Βρουσάη τους υπολογίζει για το ντέρμπι και έδειξε ευχαριστημένος και από τους δύο. Mm-hmm.